Ο Κύριος είναι δύναμής μου. Είναι σαν να λέει ότι η μοναδική πηγή ζωής για μένα, ιδιαιτέρως όταν τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν φτάσει στο απροχώρητο, όταν φαίνεται ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι όλα έχουν κρυθεί, η μοναδική πηγή δυνάμεως για να μην καταρρεύσω είναι ο Κύριος και η πληροφορία Του. Είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να με ανορθώσει. Είναι ο μόνος που έχει λόγο ικανό, άγγιγμα τέτοιο, για να με στηρίξει. Το κατάλαβε. Ο Κύριος είναι η δύναμής μου. Είναι μάταιο και ανώφελο να στηρίζομαι σε ανθρώπους. Ο Κύριος είναι η δύναμής μου, αλλά ο Κύριος επίσης είναι και η ασπίδα μου. Ασπίδα έναντι ποιου εχθρού. Έναντι των βελών του εχθρού, των πεπειρωμένων. Ο Κύριος γίνεται η ασπίδα μου, κατά κάποιον τρόπο γίνεται η απόλυτη διαβεβαίωσή μου, όταν τα βέλη του ψεύδους προσπαθούν να με οδηγήσουν σε απιστία και προσπαθούν να μου ρίξουν την ψυχολογία. Εκείνος γίνεται η ασπίδα μου. Μπαίνει μπροστά μου. Με ποιον τρόπο? Με χίλιους δύο τρόπους. Έρχεται πληροφορία από τον ουρανό. Μου δείχνει ένα ενύπνιο. Μου αγγίζει την ψυχή. Κάνει κάποια ενέργεια. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η ασπίδα μου. Είναι σαν να μου λέει, μη δέχεσαι τους ψιθύρους του σατανά που αμφισβητούν ότι υπάρχω. Μη δέχεσαι τους ψιθύρους του σατανά που αμφισβητούν ότι σε ακούω. Να λοιπόν που εγώ είμαι εδώ και δεν σε άφησα ποτέ. Αυτό έρχεται να διαβεβαιώσει ο Θεός εκείνον ο οποίος εξομολογείται και προσεύχεται και αποσύρει την εμπιστοσύνη του από πρόσωπα ή από πράγματα.